Ο Γιώργος Ξάνθος είναι έτοιμος να μας δώσει το λεμπορτάζ. Γιώργο μου, καλημέρα σου. Καλημέρα, Κάτι από την Λεωφόρο Λάρνακος. Λοιπόν, έχουμε νεότερα. Βρέθηκες χθες στη σκηνή, λίγο μετά που συνέβη η απόπειρα δολοφονίας. Έχουμε πρόσθετα στοιχεία. Πού είναι το ανακριτικό έργο, σε ποιο σημείο είναι. Σήμερα καταθέτει ο 49χρονος, πληροφορούμε. Και τώρα ο κάλικας θα δείξει και τα κλειστά κυκλώματα, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς, Κάτια. Ο 49χρονος, ο οποίος δίνει σήμερα κατάθεση στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Χθες βράδυ αυτό που έγινε ήταν απλά να υποδείξει στους ανακριτές και να περιγράψει το πώς ακριβώς έγινε η όλη επίθεση. Και σήμερα οι έρευνες στρέφονται προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, μέσα από τις καταθέσεις του 49χρονου να διαφανεί εάν ο ίδιος δώσει κάποια κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν οι αρχές για να μπορέσουν οι άντρες του ΤΑΕ να ψάξουν και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα υπόπτων, αν αυτοί προκύψουν μέσα από την κατάθεση. Και κατά δεύτερον, να διαφανεί κατά πόσο υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, το οποίο να δείχνει τις κινήσεις του δράστη ή των δραστών. Μεταφέρω μία πληροφορία που έχω από την αστυνομία με κάθε επιφύλαξη στο παρόν στάδιο, ότι φαίνεται να υπάρχει κάμερα η οποία με κάποιο τρόπο από κοντινή απόσταση να δείχνει κινήσεις. Απλά αυτό το μεταφέρω, αν θες, ερωτούμε στη συνέχεια και την αστυνομία, κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι. Αυτή είναι η δική μου πληροφορία. Από εκεί και πέρα, μίλησες για ένα κάλικα. Να σου πω κάτι, ότι ο κάλικας χθες βράδυ είχε βρεθεί ακριβώς σε αυτό το σημείο. Είναι μια εικόνα την οποία βλέπεις και από τα πλάνα χθες βράδυ του φίλου του Κανιού, η οποία έδειχνε το σημείο 1 τεκμήριο 1. Ήταν ακριβώς δίπλα ο κάλικας, ο οποίος πέτυχε ενδεχομένως στην πρώτη βολή τον προστινό ανεμοθώρακα και στη συνέχεια, όταν ο 49χρονος προσπάθησε να φύγει από τη σκηνή, το αυτοκίνητο δέχτηκε και δεύτερη σφαίρα, η οποία δεύτερη σφαίρα έσπασε το παράθυρο του συνοδηγού, στο οποίο φαίνεται να καθόταν εκεί και ο ανήλικος γιος του. Λοιπόν, από θαύμα δεν ξέρω αν είναι θαύμα, από καθαρή τύχη τουλάχιστον, όπως φαίνεται και από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν χτύπησε ο 49χρονος και τα δύο παιδιά που ήταν στο αυτοκίνητο. Και από εκεί και πέρα οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Έπεσαν δύο σφαίρες την ώρα που, όπως βλέπετε και τώρα στην τροχαία κίνηση, κάπως έτσι ήταν και χθες το απόγευμα. Κόσμος σχολάνε από τη δουλειά του, πηγαίνουν, ερχόταν, παιδιά στα ιδιαίτερα, ο καθένας να πάει προς το σπίτι του. Ήταν μια σκηνή η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Και με τις αρχές να είναι σε κόκκινο συνάγερμα από χθες βράδυ για να βρουν οποιαδήποτε στοιχεία υπάρχουν. Δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι. Ξέρουμε, όμως, υπάρχουν δύο σενάρια. Ναι, να ακούσουμε τα σενάρια. Σ' ακούω. Λοιπόν, υπάρχουν δύο σενάρια το παίξιδα για αστυνομία. Το πρώτο είναι με κάποιο τρόπο, ο οποίος δημιουργεί κάτι παράξενο, να ήξερε ο δράστης ή οι δράστες ότι ο 49χρονος θα σταματούσε σε αυτό ακριβώς το σημείο, στο περίπτωμα. Σε αυτό το σενάριο, ο δράστης, σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται να ήταν κρυμμένος στο σπίτι που θα σου δείξει τώρα ο δώρος ο Κακούρης, σε ένα εγκαταλελειμμένο καμένο σπίτι, το οποίο κάηκε πριν από μερικούς μήνες από πυρκαγιά και το οποίο είναι ακριβώς δίπλα από το περίπτερο. Το πρώτο σενάριο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο σενάριο είναι να ακολουθούσαν το αυτοκίνητο διακριτικά ο δράστης ή οι δράστες. Ναι, αλλά Γιώργο, σε διακόπτω. Από το εσωτερικό της οικίας εδώ στην εγκαταλελειμμένη δεν θα μπορούσε να έχει ορατότητα, άρα πρέπει να βγει και έξω από την οικία. Ή όχι, έτσι όπως τα βλέπω. Ακριβώς αυτό. Ναι. Ναι. Αυτό ήταν το πρώτο σενάριο, να ήταν στο χώρο, να περίμενε με κάποιο τρόπο είτε να είδε το αυτοκίνητο είτε να ειδοποιήθηκε από κάποιον άλλο αν είχε συνεργό. Σου λέω απλά τι μας λένε και από την αστυνομία στο πρώτο σενάριο, και με αυτόν τον τρόπο να ήρθε εδώ και να έριξε από αυτό ακριβώς το σημείο τους δύο πυροβολισμούς. Ο κάλικας βρέθηκε εδώ. Δεν μίλησα με κάποιον υπεύθυνο για το αν μπορεί, πώς είναι η απόσταση που μπορεί να πάει ένας κάλικας από φύλλα από το όπλο. Από τη δική μου εμπειρία σου λέω, από το στράτευμα, ο κάλικας δεν μπορεί να πάει περισσότερο από μισό ένα μέτρο μακριά. Άρα από αυτό ακριβώς το σημείο κάπου εδώ πρέπει να έπεσαν και οι πυροβολισμοί από πολύ κοντινή απόσταση. Το δεύτερο σενάριο όμως λέει να ήταν σε αυτοκίνητο, να σταμάτησαν λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο πίσω, να κατέβηκε και να προσπάθησε να πετύχει από κοντινή απόσταση τον 49χρονο και στη συνέχεια, αφού δεν τα κατάφερε και έφυγε ο 49χρονος προς την κατεύθυνση της Αγλαντζιάς, τότε να επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητο και να έφυγε.
Λοιπόν, δεν θα δώσουμε εμείς απαντήσεις. Η αστυνομία θα τις δώσει βεβαίως. Εμείς απλά λέμε τα δύο σενάρια τα οποία μας μεταφέρουν και ήδη άντρες του ΤΑΙ με τους οποίους συνομιλήσαμε. Και είπαμε ότι ο 49χρονος, που ήταν στόχος χθες της επίθεσης, της αποπείρας δολοφονίας, ήταν, μας είπαν, και όσο δεν είναι καλά γνωστός στις αρχές, γνωρίζουμε περισσότερο, μπορούμε να πούμε οτιδήποτε άλλο, συσχετίζεται με υποθέσεις που είναι ανεξιχνίαστες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Θα έχουμε συνέχεια και τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, να δούμε όμως τι λέει το δικό μας το ρεπορτάζ. Να σου πω την αλήθεια, αυτό που γνωρίζουμε εμείς είναι ότι ο 49χρονος είναι ένας άνθρωπος με προφίλ γνωστό στις αρχές. Έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, η αστυνομία αυτό που θα ψάξει είναι αν κάποια από τις υποθέσεις ή οτιδήποτε άλλο το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, ενδεχομένως να συνδέεται με αυτή την επίθεση. Γιατί μα εδώ και ο στόχος 49χρονος μπορεί να δείξει. Αν επιθυμεί βεβαίως, ποιοι θα τον ήθελαν νεκρό. Αυτό που κρατάμε εμείς βεβαίως, αυτό που συνέβη 5 και 4 το απόγευμα σε ένα πολυσύχναστο δρόμο, σε μια λεωφόρο, και ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν ο δράστης ή οι δράστες δεικνύει ότι λες και είχαν συμβόλαιο θανάτου ή κάτι το οποίο έπρεπε να εκτελεστεί χθες. Διότι ο τρόπος που έγινε φαίνεται και βεβαιασμένες κινήσεις, δεν ξέρω, να προλάβουν ή φύγει, κάπως έτσι. Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Ενδέχεται να υπάρχει ένα συμβόλαιο θανάτου, προφανώς για να πέσουν πυροβολισμοί, αλλά ήταν λίγο παράξενος ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε. Δηλαδή, όταν θες να βγάλεις κάποιο από τη μέση, προφανώς πρέπει να είσαι πολύ μελετημένος στις κινήσεις και με τον πρώτο πυροβολισμό δεν είναι τόσο απλό να ρίξεις ένα πυροβολισμό, ο άλλος να φύγει και να μην προλάβεις. Γενικότερα μια απόπειρα δολοφονίας, η οποία με κάποιο τρόπο, όπως μας λένε πάντα και οι αστυνομικές πηγές, από κάπου μπάζει νερά. Φαίνεται να μην ήταν και τόσο. Θα δούμε. Σωστό πρέπει να ενεργήσουν και τάχιστα. Έτσι, οι ανακριτές, μην χαθούν στοιχεία, μην μείνει και αυτή στο ράφι ανεξιχνιαστή. Είχαμε πυροβολισμούς και σε άλλη περιοχή της Λευκωσίας, στο Γέρι, με άλλη υπόθεση σχετίζεται. Είναι γενικά, μιλάμε για μια αποθράστηση και δεν ξέρω πώς θα τα βρουν στην αστυνομία, τι πρέπει να κάνουν. Γιώργο, κοχλάζει νύχτα αυτό το διάστημα. Ανοιχτοί λογαριασμοί. Είναι το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, το οποίο στο παρελθόν, πριν από ένα-δύο μήνες, ρωτούσαμε κι εμείς τους αρμόδιους και μας έλεγαν ότι εντάξει, θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Χθες ήμουνα στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Ο νέος υπουργός, ο οποίος βεβαίως και πιστώνεται, αφού είναι στις πρώτες μέρες, μας έλεγε και παραδεχόταν για το περί αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Και ακριβώς 4 ώρες μετά, σε αυτό το σημείο, έπεφταν πυροβολισμοί την ώρα που περνούσαν. Μα δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο μου, και προχθές. Φωτιά σε όχημα αξιωματικού της αστυνομίας. Πριν από λίγο διάστημα, ο εκρηκτικός μηχανισμός έξω από στην Πάφο σε δημόσια κατήγορ. Μα πού ζούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο, επί του παρόντος. Σε χαιρετώ.